Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε. Πώς είστε? Χαρά μας και τιμή μας. Η κυρία Λίλα είναι κοντά μας. Παλαιό κομματικό στέλεχος. Οι περισσότεροι όμως τη γνωρίζουν για την άλλη καριέρα. Ναι. Όχι. Ένα συνδυασμό. Εγώ θα λέω ότι ένα συνδυασμό κοινωνική σα δράση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς έχετε πολλού θαυμαστέ, όπως καταλαβαίνετε, και από το χώρο τη ηθοποιία την οποία έχετε υπηρετήσει τόσα χρόνια. Να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση που βγαίνει από τη δημοσκόπηση που δείξαμε νωρίτερα, μια σημερινή φρέσκια. Φαίνεται να συμπιέζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι. Δεν ξέρω να σα πω. Σίγουρα ο διπολισμό. Ναι. Που όσο αναπτύσσεται ένας διπολισμός και μάλιστα σε μια πολύ απατηλή βάση. Μα αναπτύσσεται, γιατί την ίδια ώρα προκύπτει και μια εικόνα όχι δικομματισμού, μάλλον μονοκομματισμού δημοσκοπικά. Δηλαδή βλέπουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό κόμμα ή τέλος πάντων οι δημοσκοπικά θα γράφεται να φλερτάρει με αυτοδυναμία σχεδόν με 40%. Το δεύτερο κόμμα να είναι πέριξ του 25%. Αυτό δεν το λέμε και ακριβώς διπολισμό, δηλαδή. Θέλω να πω, είναι μονοκομματισμός κατά κάποιο τρόπο. Είναι δικομματισμός. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, μάλλον επανέρχεται από διπολισμό σε δικομματισμό. Αλλά ξέρετε, όσο παίζεται το παλιό γνωστό παιχνίδι που παίζονταν μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, και εμείς λέγαμε ότι κάποια στιγμή, όταν τους χρειαστεί μαζί το σύστημα, θα συγκυβερνήσουν, πέφτανε να μας φάνε. Ναι. Κάτι τέτοιο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ, γιατί τα προγράμματα. Λέτε να το ξαναδούμε. Είναι σχεδόν βέβαιο, όχι ίσως άμεσα-άμεσα, αλλά στην πορεία, αν χρειαστεί, βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας την καριέρα του σαν κυβέρνηση, συγκυβέρνησε χωρίς κανένα πρόβλημα με ακροδεξιό κόμμα. Δεν, το σύστημα ξέρει να φυλάει. Δεν θα έχει πρόβλημα να πάει λίγο προς το κέντρο, δηλαδή, εννοείται. Όταν έχει πάει κατευθείαν στην ακροδεξιά. Πάντως, κύριε Καφαντάρη, επιτρέψτε μου να πω ότι από πιτσιρικάς θυμάμαι στην αριστερά αγώνες, ανθρώπους σαν και εσάς, να φλερτάρει διαρκώς με την κοινωνία, να φαίνεται ένα τμήμα της να την ερωτεύεται, όπως το λέγε και αν θυμάμαι καλά ο Λεωνίδας, ο Κύρκος, δεν μας παντρεύονται. Ναι, βεβαίως. Κάτι ξέρετε, συμβαίνει εδώ πέρα, δηλαδή βλέπουμε τα ποσοστά του συνόλου της αριστεράς, ακόμα και αν θεωρήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ κέντρο αριστερά κτλ. Εντάξει, μην το πάρετε προσωπικά. Όχι, δεν μπορούμε μετά από όλα αυτά να θεωρούμε αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, ακόμα και αυτό αν κάνουμε, που το θεωρώ και εγώ έτσι, πολιτικά μη ορθό, βλέπουμε την αριστερά στην Ελλάδα να μαζεύεται, να συρρυκνώνεται. Καταρχήν, μιλώντας για το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί η αριστερά, η δεξιά, το κέντρο πια είναι λίγο παροχημένοι όροι. Γιατί έχει υπάρξει μία σύγχυση, δεν μπορούμε να μιλάμε γεωγραφικά πια για την πολιτική, καταλαβαίνετε πώς το βάζω. Ναι, έχουμε χάσει το κέντρο, έχουμε χάσει τον άξονα, ναι. Λογικό. Άρα εμείς μιλάμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, που υπερασπιζόμαστε μία συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων, που είναι η εργατική τάξη, με τους συμμάχους της. Τα μικρομεσαία στρώματα, τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι για σας εύλογο το ερώτημα, πώς μετά από ένα μνημόνιο, την κατάρρευση των εισοδημάτων, το χτύπημα στην εργατική τάξη, τον οποίο λέτε, που ήταν αμήλικτο. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν εκτός δουλειάς. Όσοι δουλεύουν έχουν υποστεί τα πάνδυνα και έχουν κάνει υποχωρήσεις. Δεν είδαμε να ενδυναμώνεται όμως το κόμμα των εργατών. Πότε ενδυναμώνεται αυτό το κόμμα? Αυτό το κόμμα ενδυναμώνεται πραγματικά, σοβαρά, με μεγάλη όθηση προς τα μπροστά, όταν αποφασίζει αυτό που λέμε εμείς εργατική τάξη, εργαζόμενοι. Αυτοί που χτυπιούνται από όλες αυτές τις πολιτικές αστικής τάξης, να σηκώσουν κεφάλι, να πιστέψουν στη δύναμή τους, να δυναμώσει το κίνημά τους, δηλαδή η οργανωμένη δράση των εργαζόμενων μέσα στα σωματεία, με απόφαση να μην επιτρέψουν να περάσουν αυτές τις πολιτικές, τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα παίρνει... Πραγματικά μπαίνει μπροστά σε όλο αυτό, γιατί ούτως ή άλλως εκεί είναι οι αγώνες οι δικοί μας. Εκεί δίπλα στους εργαζόμενους, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σωματεία, μέσα στους χώρους δράσης της. Και αυτό είναι που φοβούνται και τα αστικά κόμματα, ξέρετε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που έγινε με τη ΓΕΣΕ και το ΠΑΜΕ. Το φέρνω στη συζήτηση, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, όταν μέσα στις ενώσεις των εργαζόμενων, των εργατών, μπαίνει η κυβέρνηση και ο εργοδότης και η κυβέρνησή του, για την ακρίβεια, για να διεμβολήσει τους αγώνες, να σταματήσει τους αγώνες των εργαζόμενων απέναντι στα δικά του συμφέροντα,
Και όλα αυτά με νοθείες πάρα πολύ σοβαρές, έχει υποχρέωση το σύνολο των εργαζομένων να τους πετάξει έξω, να καθαρίσει τα σωματεία, να καθαρίσει την όποια γεσέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στην ουσία των αγώνων των εργαζόμενων. Κύριε Καφαντάρη, επιτρέψτε μας μια μικρή διακοπή, Διονύση. Είναι ο Γιάννης Ζιάκας στη τηλεφωνική γραμμή, είναι το εφετείο για τη δίκη στην συγγνώμη για σύνδεση. Γιατί έχουμε. Είναι ένα από τα θέματα της ημέρας. Ένα από τα θέματα της ημέρας, ανάμεσα στο οποίο υπήρχε και η τραγική εικόνα της κατάρρευσης της Μάγδας Φίσα. Καλώς στο Γιάννη, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Ακριβώς η εικόνα που νομίζω αναφέρατε και πριν ήταν συγκλονιστική. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί συνοδεύουν το Ρουπακιά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εδώ στην Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο εφετείο, η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα, κατέρευσε, ξέσπασε σε κλάματα και μάλιστα χρειάστηκε να διαβεβαιώσει η ίδια την πρόεδρο ότι μπορεί να συνεχίσει να παρευρίσκεται μέσα στην αίθουσα. Να πούμε ότι το θέμα, όπως είπατε, ένα από τα θέματα της ημέρας είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν εδώ οι απολογίες ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και βέβαια για εκείνο το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, όπου και δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας στο Κερατσίνι. Να πούμε ότι στο πρώτο σκέλος υπήρχαν κάποια σχόλια από την υπεράσπιση, αναφέρθηκε σε αψί πολιτικό λόγο του κυρίου Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής. Όταν αναφέρθηκε η υπεράσπιση στις ομάδες ασφαλείας, ανέφερε πως αυτό οφείλεται στις επιθέσεις βίας που έχουν προκληθεί στη Χρυσή Αυγή. Τώρα, η απολογία του Ιωάννη Άγκου, του ανθρώπου που φέρεται να ειδοποίησε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ότι ο Παύλος Φίσας είναι στο μαγαζί. Αυτή ήταν η πρώτη απολογία. Ναι. Και η αλήθεια, να πούμε ότι η πρόεδρος έδωσε μια ιδιαίτερη βάση στο γεγονός των χρόνων των τηλεφωνημάτων που φέρεται να έκανε αυτός ο άνθρωπος εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα τηλεφωνήματα ήταν τα περισσότερα για προσωπικές υποθέσεις και ότι ανέφερε αμυδρά ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, καθώς όπως είπε, τον Παύλο Φίσα δεν τον γνώριζε, ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που τους ενοχλούσε σε εκείνο το μαγαζί ενώ παρακολουθούσαν έναν αγώνα. Γιάννη, αν μας ακούσει, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε ένα 20 λεπτό από το πρώτο τηλεφώνημα του Άγου μαζεύτηκαν όλοι αυτοί και ένα σχόλιο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε χωρίς να αφορά τη Χρυσή Αυγή αποκλειστικά, είναι ότι 6 χρόνια μετά καλούνται ο δολοφόνος και οι συνεργοί του 6 χρόνια μετά σε απολογία. 6 χρόνια. Και δεν ξέρω ποιος άνθρωπος θα το άντεχε. Κύριε Καφαντάρη, ένα σχόλιο σας παρακαλώ. Να σας πω, το σχόλιο για τη μάνα που καταραίει είναι μια ανθρώπινη στιγμή που οποιαδήποτε μάνα, όπως και εγώ είμαι μάνα, αν βρισκόμουν μπροστά στο δολοφόνο του παιδιού μου ή θα κατέρευε. Υπάρχει σύλλογο να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Προφανώς, αλλά θέλω να σας πω, το θέμα για μένα δεν είναι στην κατάρρευση της μάνας. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο, φυσικό, αυθόρμητο συμβάν. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ότι αυτοί οι κύριοι ήταν υποψήφοι και είναι υποψήφοι. Και μέσα στη Βουλή. Και μέσα στη Βουλή. Ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ότι προκαλούν. Και ότι αν δεν αναδειχθεί ο ρόλος του φασισμού, το τι είναι ο φασισμός, το γιατί υπάρχει, τι τον θρέφει το φασισμό, γιατί είναι το δεξί χέρι του καπιταλισμού στα δύσκολά του, το μαντρό σκυλό του. Κάνανε στο πέραμα σωματείο δεύτερο για να ρίξουν τα μεροκάματα των εργατών. Και το πρόβλημά τους ήταν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που κρατούσαν ψηλά τα μεροκάματα. Άρα, αν γενικώς είμαστε αντιφασίστες, κουκουλώνουμε την αλήθεια και δεν μπορεί στη συνείδηση του καθενός που παρακολουθεί να γράψει ο φασισμός ως ταξικός του αντίπαλος. Κύριε Καφαντάρη, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δυτική. Δυτικός τομέας Αθήνας. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Πάντα με το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν χαρά μας. Σας ευχαριστώ, αλλά πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να πω μια φράση πριν αποχωρήσω. Θα καθυστερήσω λίγο διαφημίσεις, αλλά πείτε. Ναι. Θέλω να πω ότι όταν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε μόνο για την κυβέρνηση. Ψηφίζουμε και για αντιπολίτευση.
Και επειδή όποια κυβέρνηση και αν έρθει θα περάσει τα ίδια μέτρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος να είναι μεγάλη για να είναι δυνατή η φωνή του λαού μέσα στη Βουλή, αλλά και στην οργάνωση του λαού έξω από τη Βουλή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε.